Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή γεμάτη μυστικά υγείας, μυστικά ομορφιάς από τους ειδικούς. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό πρόβλημα που αρκετοί γύρω μας αντιμετωπίζουν και αυτό είναι η τριχόπτωση. Η τριχόπτωση είναι ένα πρόβλημα που κατά κύριο λόγο παρατηρούμε περισσότερο στους άντρες, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν εμφανίζεται και στις γυναίκες. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν συνεχώς λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, καθώς επηρεάζει πολύ και την εξωτερική εμφάνιση αλλά και την ψυχολογία τους. Μαζί μας σήμερα είναι η Δόκτωρ Κωνσταντίνα Μάμαλη, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος και αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της εξειδικευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinics. Καλώς ήρθατε, κυρία Μάμαλη. Χαρά μας που είστε μαζί μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Σήμερα θα αναλύσουμε και θα εμβαθύνουμε στο πρόβλημα της τριχόπτωσης και κυρίως θα συζητήσουμε για λύσεις, για θεραπευτικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Καταρχάς, να ξεκινήσω από μία ερώτηση. Πώς θα καταλάβει ένας άντρας ή μία γυναίκα ότι πάσχει από τριχόπτωση και ότι αυτή η τριχόπτωση δεν είναι εποχική, αλλά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζει? Είναι πολύ βασικό αυτό το οποίο συζητάμε, γιατί δύο φορές σχεδόν το χρόνο όλοι μας, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, εμφανίζουμε την εποχική τριχόπτωση. Και αυτές οι περίοδοι είναι μία φορά κάτω τέλος του καλοκαιριού, από τα μέσα μέχρι αρχές φθινοπόρου, και η δεύτερη είναι την περίοδο της άνοιξης. Οπότε τότε όλοι μας χάνουμε λίγο περισσότερα μαλλιά από ό,τι συνήθως. Αν αυτό λοιπόν περιοριστεί στις δύο περιόδους του έτους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο, το οποίο υποχωρεί από μόνο του και δεν χρήζει κάποιας θεραπείας. Αν όμως το πρόβλημα κρατάει περισσότερο, δηλαδή διαρκεί πέρα από αυτές τις δύο περιόδους και για διάρκεια πάνω από δύο μήνες, τότε μιλάμε για χρόνια τριχόπτωση και είναι σημαντικό ο ασθενής να αναζητήσει τη λύση στη βοήθεια κάποιου ειδικού. Κατάλαβα. Άρα, αυτές οι δύο εποχές είναι που θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να το παρατηρούμε, να το παρακολουθούμε φυσικά και να ζητήσουμε την λύση του ειδικού. Σε περίπτωση όμως που η τριχόπτωση δεν είναι εποχική και αυτή είναι η πιο δύσκολη τριχόπτωση, όταν είναι ερχόμενη, τι θεραπευτικές λύσεις υπάρχουν? Καταρχάς, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι φυσιολογικά χάνουμε καθημερινά κάποιον αριθμό μαλλιών. Είναι περίπου γύρω στις 100 τρίχες. Αν μιλάμε για περισσότερη απώλεια τριχών, τότε μιλάμε για πρόβλημα τριχόπτωσης. Άρα τότε είναι σημαντικό ο ασθενής να καταφύγει στον έμπειρο δερματολόγο, ο οποίος θα βάλει τη διάγνωση ότι πρόκειται για τριχόπτωση και ποιο είναι το είδος τριχόπτωση. Μιλάμε για μια διάχυτη αλοπαικία. Μιλάμε για μια ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία. Μιλάμε για μία αρχόμενη γυροειδή αλοπαικία, γιατί τότε διαφέρει και η θεραπεία που θα εφαρμόσουμε. Και μιλάμε συνήθως για μία συντηρητική αγωγή, που καλό είναι να ξεκινήσει ο ασθενής, προκειμένου να προλάβει την έντονη εγκατάσταση της τριχόπτωσης. Κατάλαβα. Συνεπώς, θα πρέπει πρώτα να δούμε το είδος της τριχόπτωσης, ακριβώς, και στη συνέχεια να συζητήσουμε για την κατάλληλη θεραπεία. Και η θεραπεία θα μπορεί να είναι και κάποια λοσιόν, κάτι τοπικό, ή πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσουμε κάποια χειρουργική επέμβαση για το πρόβλημα αυτό? Πριν φτάσουμε στην χειρουργική αποκατάσταση της τριχόπτωσης, που είναι η μεταμόσχευση μαλλιών, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από συντηρητικές θεραπείες, όπως είναι η χρήση κάποιες λοσιόν, παραδείγματος χάρη μινοξυδίλη, σε συγκέντρωση 2% για τις γυναίκες ή 5% για τους άνδρες, που βοηθάει κυρίως στην ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία. Η που είναι επίσης ένα αντιανδρογόνο που χρησιμοποιείται με πολύ καλά αποτελέσματα ακόμη και σε τοπική μορφή, σε μορφή τζέλ, για την ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία. Αλλά από εκεί πέρα, μια πολύ καλή θεραπεία με πολύ ωραία αποτελέσματα είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία, το PRP, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές της τριχόπτωσης και μας δίνει σημαντικά αποτελέσματα. Μέχρι πρώτη ως θεραπεία PRP, εγώ την είχα ακούσει μόνο για το πρόσωπο. Δεν ήξερα ότι εφαρμόζεται και στα μαλλιά. Είναι εντυπωσιακό αυτό το ότι αυτή η θεραπεία μπορεί να βρει λύση και στο πρόβλημα της τριχόπτωσης. Οπότε πείτε μου λίγο παραπάνω, τι είναι, πώς εφαρμόζεται? Πολύ σωστά. Τη χρησιμοποιούμε ακόμη και στην αισθητική δερματολογία για λόγους anti-aging, αντιγύρεση, ανάπλαση προσώπου, αλλά και για να λύσουμε προβλήματα τριχόπτωσης. Τι είναι τώρα αυτή η θεραπεία? Όπως λέει και το όνομά της, αυτόλογη μεσοθεραπεία, έχει να κάνει με κάτι δικό μας. Αυτό είναι το αίμα του ασθενούς. Γίνεται δηλαδή μια τυπική αιμολυψία κάθε φορά από τον ασθενή. Η ποσότητα του αίματος φυγοκεντρείται σε μηχάνημα το οποίο υπάρχει στην κλινική και στη συνέχεια συλλέγουμε το πλάσμα, το διαυγές τμήμα του αίματος, το οποίο είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια. Είναι κύτταρα του αίματος τα οποία, αφού ενεργοποιηθούν, είναι σε θέση να παράξουν αυξητικούς παράγοντες, άρα λοιπόν να κινητοποιήσουν
κύτταρα στόχους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα τριχοθυλάκια. Άρα λοιπόν ενεργοποιούνται τα τριχοθυλάκια να παράξουν νέα υγιή μαλλιά, εφόσον βέβαια δεν μιλάμε για ρυκνωμένους θύλακες. Αν δηλαδή οι θύλακες υπάρχουν, είναι ενεργοί, ακόμη και εξασθενημένοι, μπορούν με τη βοήθεια του PRP να ενεργοποιηθούν πάλι και να δώσουν υγιή μαλλιά. Εντυπωσιακό. Συνεπώς μιλάμε για μια απόλυτα ασφαλή θεραπεία, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, καθώς είναι κάτι δικό μας που απλώς επανηγχέεται στον οργανισμό. Ακριβώς. Ενεργοποιημένο το πλάσμα του ασθενούς. Πολύ καλό. Θέλετε να δούμε και κάποια αποτελέσματα όσο το συζητάμε αυτό? Βεβαίως. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ πέρα μιλάμε για μια ανδρογενετικού τύπου αλοπεκία σε κάποια γυναίκα, όπου είναι χαρακτηριστικό το pattern, το πρότυπο της αλοπεκίας στην κεντρική γραμμή, και συνέχεια μετά από κάποιες εφαρμογές PRP, γιατί ο κάθε ασθενής μπαίνει σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο ανάλογα με την έκταση που έχει το πρόβλημά του, βλέπουμε πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος, επανέκφυση τριχών, πύκνωση των μαλλιών και πλέον δεν υπάρχει καθόλου κενό. Είναι εντυπωσιακό που έχει καλυφθεί με θεραπεία PRP αυτό το κενό. Και για τι ηλικία μιλάμε περίπου? Η ανδρογενετικού τύπου αλοπικία έχει συγκεκριμένη ηλικία έναρξης, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Στις συνήθως στις γυναίκες μιλάμε για μετά την ηλικία των 40-45 ετών, στους άνδρες μπορεί και πιο νωρίς. Αλλά η θεραπεία PRP εφαρμόζεται και σε άλλα είδη τριχόπτωσης, όπως είναι η διάχυτη αλοπεκία, η οποία μπορεί να συμβεί και σε μικρότερες ηλικίες, αν συνοδεύεται ας πούμε με σιδηροπενική αναιμία ή με τριχόπτωση λόγω κάποιων φαρμάκων που μπορεί να λαμβάνουν οι ασθενείς. Οπότε τότε μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρότερες ηλικίες. Κατάλαβα. Οπότε όμως θα πρέπει να δούμε και τι οδήγησε στην τριχόπτωση προτού προτείνουμε. Αυτό που είπαμε στην αρχή είναι σημαντικό να συζητήσει ο ασθενής με τον γιατρό το ιστορικό, έτσι, πότε ξεκίνησε το πρόβλημα, υπάρχουν εκκλητικοί παράγοντες να αναζητηθούν, έτσι ώστε να ξέρουμε στοχευμένα μετά πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να το αντιμετωπίσουμε και σωστά και αποτελεσματικά. Πάμε για να είναι επόμενο. Και μόνιμη η αποκατάσταση, έτσι, και να μην επανέλθει το πρόβλημα. Πάμε και στο επόμενο. Ακριβώς. Εδώ πέρα μιλάμε για μια γυροειδή αλοπεκία, γιατί βλέπουμε είναι σαφώς περιγεγραμμένη η πλάκα σε κεντρικό σημείο του τριχωτού, όπου έχει καλυφθεί πλήρως, έτσι, μετά την εφαρμογή επανειλημμένων συνεδριών PRP. Μιλάμε για το αυτοάνωσο νόσημα της γυροειδούς αλοπεκίας, που επειδή δεν γνωρίζουμε επακριβώς την αιτία του, είναι άγνωστος ο λόγος που έχει εμφανιστεί, δεν υπάρχει και κάποια 100% ενδεδειγμένη θεραπεία. Όμως το PRP, σαν μια ασφαλής θεραπεία, έρχεται να δώσει λύση ακόμη και σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα, που πολλές φορές ακόμη και οι κλασικές θεραπείες με κορτιζόνη, είτε τοπικά είτε ενέσιμη, δεν μπορούν να το λύσουν 100%. Εντυπωσιακό. Αυτό βέβαια είναι μόνιμο ή ενδέχεται να ξαναεμφανιστεί το κενό στο συγκεκριμένο σημείο? Επειδή το νόσημα είναι αυτοάνωσο, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα ενεργοποιηθεί πάλι, έτσι θα ενεργοποιηθούν τα κύτταρα τα οποία στοχεύουν τα δικά μας τριχοθυλάκια και τα καταστρέφουν. Αλλά αν δεν υπάρχει ουσιαστικά επανέναρξη του εκκλητικού αιτίου, η λύση είναι μόνιμη. Εντυπωσιακό που μπορεί το PRP να καλύψει κάτι τέτοιο. Πίστευα ότι δεν θα υπήρχε καν θεραπεία, δηλαδή πέρα από μεταμόσχευση μαλλιών που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Μεταμόσχευση μαλλιών στη γυροειδή τύπου αλοπεκία δεν θα πρότεινα, έτσι, γιατί ακριβώς είναι αυτοάνωσο το νόσημα και μπορεί να υποτροπιάσει, οπότε μπορεί να στραφεί ενάντια και στα μαλλιά που έχουμε κάνει τη μεταμόσχευση. Άρα λοιπόν ψάχνουμε πιο συντηρητικές, πιο safe λύσεις. Και σίγουρα δεν θα κάνει κάτι κακό στον οργανισμό, να το θέσω έτσι, παρά μόνο καλό μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Γι' αυτό και μπορεί να εφαρμοστεί και στις πιο νεαρές ηλικίες. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία ακόμη και σε πολύ μικρά παιδιά, έτσι, που μπορεί να έχουν εμφανίσει το πρόβλημα της γυροειδούς αλοπεκίας μετά από κάποια σειρά εμβολιασμών. Πάμε και στο επόμενο. Ακριβώς. Εδώ πέρα έχουμε έτσι την εικόνα της διάχυτης γυροειδούς αλοπεκίας και στη συνέχεια το τελικό αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή του PRP. Έτσι, τόσο με ενέσιμο τρόπο όσο και με τη βοήθεια του Dermapen έχει εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Περίπου πόσες συνεδρίες θα χρειαζόντουσαν σε ένα τέτοιο περιστατικό? Θα πρότεινα στην αρχή ένα πρωτόκολλο των 6 με 8 συνεδριών και ανάλογα με την ανταπόκριση θα μπορούσαμε να περάσουμε σε μια φάση συντήρησης και στη συνέχεια διακοπή του. Συνδυαστικά με τις θεραπείες που είπατε, με τις τοπικές λοσιόν μινοξιδίλης. Αν είναι πολύ πρόσφατη η έναρξη του προβλήματος, συνήθως χορηγούμε και κάποια λοσιόν κορτιζόνης προκειμένου να καταστήλουμε την αρχική έντονη φάση.
Κατάλαβα. Είναι εντυπωσιακή θεραπεία πραγματικά, που βρίσκει λύση σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα. Σε ένα πρόβλημα που σήμερα το βλέπουμε συνέχεια γύρω μας, από πολύ μικρές ηλικίες, και αυτό είναι το στενάχωρο πολλές φορές. Μετά τη θεραπεία, υπάρχει ανάγκη από θεραπείας? Μπορούμε να επιστρέψουμε κανονικά στην εργασία μας, καθημερινές μας δραστηριότητες? Δεν υπάρχει καθόλου ανάγκη για αποθεραπεία, καθώς είναι μία απλή, γρήγορη και, να το πω έτσι, ανέμακτη διαδικασία. Γίνεται με ενέσιμο τρόπο, δεν αφήνει καθόλου σημάδια και ο ασθενής επιστρέφει αμέσως στη δουλειά του, στις δραστηριότητές του. Δεν υπάρχει λοιπόν ο χρόνος αποθεραπείας. Άρα απλά έρχομαι στο ιατρείο, διαρκεί περίπου πόσο, μία ώρα? Όχι, όχι, ούτε καν. Γύρω στα 1/4 με 20 λεπτά. Και πιστεύουμε δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι και στο διάλειμμα της εργασίας μας, όπως έχουμε συνδέσει πολλές θεραπείες, μπορούμε να έρθουμε. Ακριβώς. Τρομερό. Και μέσα σε 6 με 8 συνεδρίες, δηλαδή, ενδέχεται να δούμε αποτέλεσμα, όπως είπατε και πριν, ή αυτό εξαρτάται πάντα από την έκταση? Συνήθως την ανταπόκριση την περιμένουμε ήδη από τη δεύτερη-τρίτη συνεδρία. Οπότε και ξέρουμε αν ο ασθενής μας τα πάει καλά και πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό. Έχουμε βέβαια και περιστατικά που χρειάστηκε να επαναλάβουμε το πρωτόκολλο μετά από κάποιο διάστημα, προκειμένου να είμαστε σίγουροι για την 100% αποτελεσματικότητα. Κατάλαβα. Τουλάχιστον μπορείς να το δεις στην αρχή το πώς εξελίσσεται και αντίστοιχα να ακολουθήσεις και να διαφοροποιήσεις ίσως και το θεραπευτικό πλάνο που ακολουθείς. Ακριβώς. Το πρωταρχικό πρωτόκολλο περιλαμβάνει περίπου 4 με 6 συνεδρίες, έτσι, οι οποίες εφαρμόζονται κάθε 4 με 6 εβδομάδες και μετά, ανάλογα με την ανταπόκριση, μπορούμε να διευρύνουμε τα διαστήματα εφαρμογής. Κατάλαβα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και σίγουρα απασχολούν μεγάλο μέρος των τηλεθεατών μας. Γι' αυτό και τώρα θα περάσουμε στην blogger της εκπομπής μας, τη Στέλλα Ψαραδέλη, για να σας μεταφέρει και τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μάμαλη, ποια είναι η διάρκεια του αποτελέσματος? Στη συγκεκριμένη θεραπεία, καθώς δεν μιλάμε για μία φαρμακευτική αγωγή, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ή περιορισμένη διάρκεια όσον αφορά το αποτέλεσμα. Θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, εάν και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο νέο εκκλητικό αίτιο, το οποίο θα δώσει γένεση πάλι στο πρόβλημα. Οπότε, όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία μας με επιτυχία, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Θα έλεγε κανείς ότι μπορούμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό? Δηλαδή, όσο περισσότερες θεραπείες κάνουμε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα να έχουμε? Θα έλεγα ότι χρειάζεται να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο, το οποίο θα μας οδηγήσει στην επιτυχία της θεραπείας μας, και από εκεί και πέρα μία ήπια συντήρηση για να μην υποτροπιάσει το πρόβλημα. Και αυτό είναι όλο. Δεν χρειάζεται να υποβληθεί ο ασθενής σε μακροχρόνια θεραπεία. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι τεκμηριωμένη η αποτελεσματικότητα του PRP? Βεβαίως. Το PRP είναι μια πολύ γνωστή διαδεδομένη θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται όχι μόνο στο θέμα της τριχόπτωσης, αλλά και σε άλλους τομείς της ιατρικής, με πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι απόλυτα ασφαλής θεραπεία και υπάρχουν και papers στο διαδίκτυο τα οποία επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά της. Άρα είναι και ασφαλής θεραπεία. Βεβαίως. Γι' αυτό και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις θεραπείες με απόλυτη ασφάλεια. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι ασθενείς τους οποίους δεν μπορείτε να αναλάβετε να γίνει αυτή η θεραπεία του PRP ή όχι? Όπως είπα, δεν είναι μια θεραπεία φαρμακευτική που επιβαρύνει τον οργανισμό του ασθενούς. Οπότε, αν δεν έχουμε κάποιο χρόνιο αιματολογικό ή κακόηθες νόσημα, όλοι οι ασθενείς είναι υποψήφοι για να υποβληθούν σε αυτή τη θεραπεία, χωρίς κάποια αντένδειξη. Κάποιος ηλικιακός περιορισμός ενδεχομένως? Όχι, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Τόσο τα πολύ μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφη, αν εμφανίσουν την γυροειδού τύπου αλοπαικία, όσο και πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι με ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία, παραδείγματος χάρη άντρες, μετά την ηλικία των 60-70 ετών, μπορούν να υποβληθούν στη θεραπεία. Νομίζω έχουμε και κάποια αποτελέσματα που δείχνουν όντως αυτό που μας λέει η κυρία Μάμαλη. Πάμε να τα δούμε. Ακριβώς, εδώ πέρα μιλάμε για ένα νεαρό παιδί το οποίο είχε εκτεταμένη γυροειδή αλοπαικία οφειοειδούς τύπου, που υποβλήθηκε σε 2 πρωτόκολλα PRP και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Πόσο χρονών είναι? Το παιδί εδώ πέρα ήταν 8 ετών. 8 ετών μόνο? Που εμφάνισε το πρόβλημά του, ναι. Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι απίστευτο, έτσι. Οι λοιπές θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή έτσι, στην φαρέτρα του δερματολόγου, δυστυχώς έχουν περιορισμένη διάρκεια, καθώς μία κορτιζονούχο λοσιόν. Οι ενέσεις κορτιζόνης δεν μπορούν να εφαρμοστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί γνωρίζουμε όλες τις πιθανές παρενέργειες από αυτές τις θεραπείες. Ενώ το PRP μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και έτσι, πιο μακροχρόνια, να το πω, πάνω από 8 συνεδρίες, και δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά
την επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς μας. Πολλά υποσχόμενη θεραπεία, γιατί βλέπουμε ότι δίνει έτσι πάλι πίσω μια καλύτερη ψυχική διάθεση, ειδικά σε αυτά τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Αλλά και στους γονείς, γιατί και οι γονείς είναι πολλές φορές αυτοί οι οποίοι πλήττονται και στενοχωριούνται από το πρόβλημα, γιατί είναι εμφανές, έχει να κάνει με την εμφάνιση, αλλά και την κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σχολείο, στις παρέες, στα παιχνίδια. Ακριβώς, και είναι και μια δύσκολη ηλικία αυτή. Έτσι, πολύ σωστά. Πάμε στο επόμενο. Και εδώ πέρα επίσης έχουμε ένα παιδί σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία, στην εφηβεία, με έντονο πρόβλημα εκτεταμένης έτσι, γυροειδούς αλοπεκίας, το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία με το PRP. Προκαλείται από το άγχος αυτό, μπορεί να προκαλεστεί και από το άγχος. Είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα. Για κάποιο λόγο, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς λοιπόν την αιτία, ο οργανισμός αρχίζει να φτιάχνει κύτταρα τα οποία στρέφονται ενάντια στα δικά τους, συγκεκριμένα στα τριχοθυλάκια, τα καταστρέφουν. Έτσι, και γι' αυτό εμφανίζεται αυτή η τριχόπτωση. Είναι εξαιρετικό ότι βλέπουμε ότι έχουν βγει σχεδόν παντού μαλλιά, χωρίς μεταμόσχευση, με μια θεραπεία που είναι απολύτως ασφαλής. Τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Έτσι ακριβώς. Επόμενο. Εδώ πέρα μια διαφορετική λήψη του ίδιου περιστατικού. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το παιδί αυτό, ο έφηβος, είχε υποβληθεί προηγουμένως σε διάφορες έτσι, γνωστές θεραπείες που έχουν ένδειξη για το συγκεκριμένο πρόβλημα και το αποτέλεσμα ήταν πολύ προσωρινό, υπέστρεφε δηλαδή το πρόβλημα. Ξαναγυρνούσαμε πάλι στο αρχικό σημείο, οπότε οι γονείς ήταν αρκετά απογοητευμένοι. Και προτείναμε να ξεκινήσουμε έτσι με το PRP χωρίς να υπάρχει 100% εγγύηση ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και όμως τα αποτελέσματα ήταν πολύ εντυπωσιακά. Είναι εξαιρετικό, δε. Είναι απίστευτο. Έχω μείνει τίποτα χωρίς λόγια. Είναι μια θεραπεία που... Αξίζει κάποιος να δοκιμάσει, γιατί όπως είπαμε μπορεί να μην είναι 100% εγγυημένο το αποτέλεσμα ότι θα συμβεί και πότε θα συμβεί, αν δηλαδή θα είναι από τη δεύτερη, τρίτη ή μετά από κάποιο αριθμό συνεδριών η επιτυχία του αποτελέσματος. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν επιβαρύνει τον οργανισμό, δεν βλάπτει το παιδί, τον νεαρό, τον έφηβο, έτσι, και μπορεί να συνδυαστεί και με τις λοιπές θεραπείες που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Άρα λοιπόν γιατί δεν έχουμε να χάσουμε κάτι αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τις άλλες επαναστατικές θεραπείες με πλαστοκύτταρα που διαφημίζονται τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Ναι, το γνωρίζω. Ακούγονται δυστυχώς πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Με βρίσκουν λίγο αντίθετοι, καθώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να απομονώσουμε πλαστοκύτταρα στο εργαστήριο. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ... ακριβή σαν διαδικασία και δυστυχώς δεν μπορούμε ακόμη και να απομονωθούν βλαστοκύτταρα. Ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός και δεν είναι ικανοποιητικός για να φτιάξουμε όργανα ή για να φτιάξουμε τριχοθυλάκια. Οπότε δυστυχώς δεν είναι αληθές όλο αυτό το οποίο διαφημίζεται τον τελευταίο καιρό, ότι μπορούμε να απομονώσουμε κύτταρα και έτσι να παράξουμε νέα τριχοθυλάκια. Άρα αυτό στην ουσία δεν θα λέγαμε ότι ισχύει, έτσι. Δυστυχώς όχι, δεν ισχύει. Οπότε είναι κρίμα να καταφεύγει κάποιος σε λύσεις οι οποίες δεν είναι αληθείς και υπόσχονται έτσι ουτοπικά αποτελέσματα. Η θεραπεία του PRP θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με κάποια άλλη, με κάποια προϊόντα, με κάποια άλλη θεραπεία ίσως. Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη στην ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία συνδυάζεται σχεδόν πάντα ή και πάντα θα έλεγα, με τοπικά προϊόντα όπως είναι η μινοξιδίλη σε μορφή λοσιόν 5% αλλά και η φιναστερίδη σε μορφή τζέλ. Ακόμη άτομα που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μαλλιών ακολουθούν με βάση το πρωτόκολλό μας έτσι και τη θεραπεία συντήρησης όπως λέμε, γιατί είναι σημαντικό να διατηρήσουμε και τα μαλλιά που έχει ο ασθενής, όχι μόνο αυτά τα οποία θα εμφυτεύσουμε. Άρα λοιπόν είναι μια απόλυτα ασφαλής θεραπεία και δεν αντενδείκνει το συνδυασμός με λοιπές θεραπείες. Τα προϊόντα αυτά είναι και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ναι. Η φιναστερίδη βέβαια μετά την εμινόπαυση και η μινοξιδίλη σε διαφορετικό ποσοστό 2% αντί για 5% που εφαρμόζεται στους άντρες. Η φιναστερίδη έχει κάποιες παρενέργειες. Ναι, να το πω έτσι ως αντιανδρογόνο. Μπορεί να
έχει παρενέργειες όταν χορηγείται συστηματικά, δηλαδή από του στόματος. Μπορεί να μειώσει την λίμπιδο στον άντρα, να έχει κάποιες διαταραχές όσον αφορά την σεξουαλική δραστηριότητα. Γι' αυτό καλό είναι έτσι να χορηγείται μόνο μετά από τη σύμφωνη συγκατάθεση του ασθενούς και όταν δεν υπάρχει έτσι, αποτελεσματικότητα από λοιπές θεραπείες που έχουν εφαρμοστεί ή έχουν αποτύχει. Είναι η επιθυμία του ασθενούς τέλος πάντων να θέλει να δοκιμάσει και αυτή τη θεραπεία. Το ίδιο συμβαίνει και με το επιδερμικό τζέλ. Όχι, εκεί πέρα η απορρόφηση, η συστηματική απορρόφηση είναι ελάχιστη. Έτσι, οπότε με μεγαλύτερη ασφάλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ωραία. Εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας, παίρνετε τηλέφωνο, αν θέλετε να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τα προϊόντα ή και για την θεραπεία του PRP, η οποία μας δείχνει εξαιρετικά αποτελέσματα, είναι αληθινά, δεν υπάρχει κάποιο προϊόν Photoshop, οπότε μας στέλνετε μηνύματα να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με αυτό. Κυρία Μαμάλη, θα λέγατε ότι θέλει ειδικό χειρισμό αυτή η θεραπεία ή μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε γιατρός? Θα έλεγα ότι μόλις ο ασθενής αντιληφθεί έτσι, μια αρέωση στο τριχωτό, να καταφύγει σε έναν έμπειρο δερματολόγο με τον οποίο θα συζητήσει το πρόβλημα, αυτό που τον ανησυχεί, έτσι ώστε να γίνει μια σωστή λήψη ιστορικού, να γίνει μια σωστή λεπτομερής κλινική εξέταση και μετά να γίνει έναρξη της θεραπείας. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί λανθασμένη κίνηση και μπορεί να έχει ένα επισφαλές αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την πράξη, τη θεραπεία του PRP, ναι, αλλά και για την ασφάλεια του ασθενούς. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να γυρίσουμε πίσω στην Κέλλη. Κυρία Μαμαλή, ποια ακριβώς είναι τα στάδια της θεραπείας PRP? Κατά τη θεραπεία PRP γίνεται μια τυπική αιμολυψία από τον ασθενή. Συλλέγεται λοιπόν μικρή ποσότητα αίματος, το οποίο στη συνέχεια φυγοκεντρείται σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών και στη συνέχεια μετά τη φυγοκέντρηση παρατηρούμε ότι το αίμα έχει διαχωριστεί στα συστατικά του σαν σε στρώματα. Συλλέγουμε μετά το πλάσμα που είναι το διαυγές τμήμα του αίματος και είναι πλούσιο σε κύτταρα που ονομάζονται αιμοπετάλια. Είναι κύτταρα τα οποία εμπλέκονται στη δικασία πήξης. Τα αιμοπετάλια λοιπόν ενεργοποιούνται με ιόντα χλωριούχου ασβεστίου και στη συνέχεια είναι σε θέση να ενηθούν στον ασθενή, στην πάσχουσα περιοχή εκεί πέρα που εμφανίζεται το πρόβλημα. Αν υπάρχει τριχοφία, έστω και υπολοιπόμενη, ο τρόπος γίνεται εφαρμογής είναι ενέσιμος. Αν όμως μιλάμε για μια αρκετά εκτεταμένη τριχόπτωση, έχουμε δηλαδή πλάκες ή ζώνες κενές τριχοφίας, όπως παραδείγματος χάρη στην εκτεταμένη γυροειδή αλοπαικία, τότε μπορούμε να το εφαρμόσουμε και με τον Dermapen. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο φέρει πάνω του μικρές βελονίτσες και κάνει, προκαλεί νυγμού στο τριχωτό, οπότε και αφήνει το υλικό στην επιφάνεια και σε βάθος το οποίο θέλουμε, σαν μεσοθεραπεία λοιπόν είναι ο τρόπος εκτέλεσης. Η διαδικασία θα έλεγα ότι είναι σχεδόν ανώδυνη, οπότε δεν απαιτείται καν αναισθησία. Βέβαια, επειδή ο πόνος είναι ένα τελείως υποκειμενικό έτσι, συνέστημα, μερικές φορές οι ασθενείς μας θέλουν να τους κάνουμε αναισθησία, οπότε αυτό είναι τελείως υποκειμενικό. Και είτε με υποτοπική αναισθησία, είτε και χωρίς καθόλου αναισθησία, πραγματοποιείται στον χώρο του γιατρίου, έτσι, ναι, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Δεν υπάρχει περιορισμός, δεν χρειάζεται κάποια πιο εκτενής παρακολούθηση. Έτσι και ο ασθενής στη συνέχεια αποχωρεί από το ιατρείο χωρίς κάποιο περιορισμό. Και να τονίσουμε ότι όλη η διαδικασία λαμβάνει χώρα στο χώρο του ιατρείου. Δεν χρειάζεται ο ασθενής να φύγει, να ξαναέρθει εντός της ώρας που αναφέρατε. Πραγματοποιείται όλη η διαδικασία. Ακριβώς. Και η φυγοκέντρηση εκτελείται στο ιατρείο, στην κλινική. Αν όμως κάποιος δεν θέλει να υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία και στις θεραπείες εννοείται που προαναφέρατε με τις τοπικές λοσιόν, υπάρχει κάποια άλλη λύση στο πρόβλημά του? Αν μιλάμε για μια χρόνια εγκατεστημένη τριχόπτωση, έτσι όπως στην περίπτωση της χρόνιας ανδρογενετικού τύπου αλοπαικίας, βεβαίως έχει ένδειξη η μεταμόσχευση μαλλιών, που είναι μια μέθοδος χειρουργικής αποκατάσταση του προβλήματος. Αλλά ακόμη και αν επιλέξει κάποιος αυτόν τον τρόπο θεραπείας, που πολλές φορές είναι και ενδεδειγμένος, αυτό δεν αποκλείει την συντηρητική αγωγή. Μάλιστα, η συντηρητική αγωγή είναι ενταγμένη στο πρωτόκολλό μας όσον αφορά την συντήρηση των ήδη υπάρχουσων μαλλιών. Δηλαδή, η εφαρμογή της τοπικής λοσιόν, μινοξιδίλης, φιναστερίδης, αλλά και του PRP. Είναι θεμελιώδης όσον αφορά τη βιωσιμότητα του αποτελέσματος και της μεταμόσχευσης, έτσι, αλλά και να έχουμε μια διατήρηση της ήδη υπάρχουσας τριχοφίας, εάν αυτή υπάρχει. Κατάλαβα. Φανταστικά. Όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μοιραστήκατε όλα αυτά τα μυστικά και τις συμβουλές. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Βρισκόμαστε στην κλινική Advanced Clinics. Μαζί μας η Δόκτωρ Κωνσταντίνα Μάμαλη, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος και αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της εξειδικευμένης και πολυβραβευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Clinics, που προσφέρει τις πλέον σύγχρονες συντηρητικές και επεμβατικές θεραπείες ενάντια στην αντρική και γυναικεία τριχόπτωση. Κυρία Μάμαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας. Καλώς ήρθατε. Η τριχόπτωση δείχνει να απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ποιοι παράγοντες κρίνετε ότι την πυροδοτούν? Είναι γεγονός ότι πλέον η τριχόπτωση απασχολεί όντως πολλούς νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία, τόσο άντρες όσο και γυναίκες. Ο κύριος ρόλος είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Οι σύγχρονοι ρυθμοί, γρήγοροι ρυθμοί, το στρες, το άγχος, η έλλειψη ύπνου, η κακή διατροφή. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες, οι εξωτερικοί, έρχονται και επιταχύνουν ουσιαστικά την εμφάνιση μιας προδιάθεσης που μπορεί να υπάρχει και εμφανίζεται η τριχόπτωση σε πολύ μικρότερες ηλικίες και πολύ πιο έντονα. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθείτε για τη διάγνωση της τριχόπτωσης και τον καθορισμό του θεραπευτικού πλάνου? Είναι πολύ σημαντικό να προηγηθεί μια σωστή ιατρική συζήτηση, το consultation με τον ασθενή, έτσι ώστε να γίνει σωστή λήψη του ιστορικού με ακρίβεια, να δούμε αν ο ασθενής μας λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή, αν η διατροφή που ακολουθεί είναι σωστή, αν υπάρχει κάποια προδιάθεση από την οικογένεια, αν έχει μεσολαβήσει κάποιο γεγονός το οποίο έχει πυροδοτήσει έτσι την τριχόπτωση, και από εκεί και πέρα περνάμε στην κλινική εξέταση, η οποία γίνεται με το φωτοτριχορισόγραμμα, έτσι και μπορούμε και οπτικά πλέον να κατανοήσουμε πόσο έντονη είναι η αρρέωση, σε τι ποσοστό έχουν επηρεαστεί διάφορες ζώνες τριχοφύειας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην κατάλληλη επιλογή θεραπείας. Τι είναι το φωτοτριχοριζόγραμμα? Είναι μία εξέταση με την οποία μπορεί ο κλινικός δερματολόγος να οπτικοποιήσει, να δει με τη βοήθεια μιας κάμερας σε μεγέθυνση τι κατάσταση επικρατεί στο τριχωτό, αν η τριχοφύεια είναι ελαττωμένη και σε τι ποσοστό, αν υπάρχουν εξασθενημένες τρίχες, αν υπάρχουν δυστροφικές τρίχες, αν υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό από εξαιρετικά έτσι, εξασθενημένες τρίχες, αν έχουν μετατραπεί σε χνούδι, και γενικότερα να κατανοήσουμε το πρότυπο της τριχόπτωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην κλινική σας, κυρία Μάμαλη. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε.